Και πάμε αμέσως λοιπόν στην επόμενη ενότητα. Η επόμενη ενότητα λέγεται Remote Working. Εγώ θα λέγα Remote Everything, πρακτικά. Το είδαμε. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Μια τυπική εικόνα στο σπίτι μου ήταν χτύπαγε το ξυπνητήρι. Ξυπνάγανε τα παιδιά όμορφα και ωραία. Ο ένας πήγαινε στο δωμάτιο το οποίο γινόταν Δευτέρα Γυμνασίου, ο άλλος πήγαινε στο άλλο το δωμάτιο που γινόταν Τρίτη Λυκείου ή φροντιστήριο τέλος πάντων. Η γυναίκα μου έλεγε: ωραία, πάω κι εγώ στη δουλειά. Κατέβαινε στην τραπεζαρία, ας πούμε, στο workstation που είχε στήσει εκεί πέρα και δούλευε. Καλά, και εγώ τώρα έμπαινα στα μάξη και πήγαινα γιατί η δουλειά μου ήταν φυσικού χαρακτήρα. Οπότε έκανα τα 35 χιλιόμετρα εκεί για να μάθω. Τέλος πάντων, πάντως σε κάθε περίπτωση η δουλειά έγινε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πώς έγινε, βέβαια, στο background από πίσω τρέχανε exabytes, πώς θα μας πει και ο κύριος Πάσχος, τέλος πάντων, η κυρία Σβύρου από τους παρόχους κτλ. Γινόταν ένας πανικούλης. Το background πολύ σύντομα θα μας το δείξει σε 35 δευτερόλεπτα περίπου. Πολλά λέω έτσι, πρέπει να είναι γύρω στα 20 δευτερόλεπτα. Ένα σποτάκι της Office Line για να ξεκινήσουμε τη συγκεκριμένη ενότητα. Παίζει το σποτάκι και έρχεται αμέσως ο κύριος Δημήτρης Πάσχος. Είναι B2B FMC Section Manager του OTE Group. Κύριε Πάσχο, σε 15 δευτερόλεπτα η οθόνη είναι δικιά σας. Παρακαλώ, το σποτάκι. Νέες συνθήκες, νέες προκλήσεις. Η απάντηση είναι στις τεχνολογίες αιχμής και σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη. Με την Office Line ενδυναμώνεις την εταιρεία σου, εξασφαλίζεις την επιχειρησιακή σου συνέχεια και δημιουργείς ένα σύγχρονο, ασφαλές περιβάλλον εργασίας από οπουδήποτε και για κάθε ανάγκη των ανθρώπων σου. Μαζί δημιουργούμε το αύριο, τώρα. Office Line. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δημήτρης Πάσχος και είμαι από την Κοσμοτέ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το remote working, που όπως είπαμε είναι ένα από τα πιο hot topic των τελευταίων μηνών. Το παράδειγμα που ανέφερε πριν ο συνάδελφος ήταν ένα παράδειγμα που ήταν πάρα πολύ συχνό σε πάρα πολλά ελληνικά σπίτια και στο δικό μου, δεν το κρύβω. Είδαμε πάρα πολλούς εργαζόμενους λοιπόν να δουλεύουν απομακρυσμένα από το σπίτι τους και είδαμε και τα σχολεία να χρησιμοποιούν την τηλεεκπαίδευση πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα την περίοδο του lockdown. Εμείς παρακολουθούσαμε τα trend της αγοράς και βλέπαμε ότι το remote working έτσι κι αλλιώς είχε αποκτήσει ένα momentum και πήγαινε καλά. Βέβαια, στην περίοδο του lockdown, επιτάχυνε πάρα πολύ σημαντικά. Είδαμε δηλαδή ουσιαστικά άλματα. Ας δούμε μερικές ενδιαφέρουσες έρευνες από αυτή την περίοδο. Η πρώτη έρευνα της Eurofound μας δείχνει ότι ένας στους 4 εργαζόμενους στη χώρα μας δούλεψε από το σπίτι του τη διάρκεια του lockdown, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό ήταν ακόμη μεγαλύτερο, 1 στους 3. Μια άλλη αρκετά ενδιαφέρουσα έρευνα είναι της KPMG, όπου μας δείχνει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, 88% των υπαλλήλων, να δηλώνει ικανοποιημένο από το remote working, από την τηλεεργασία, και ένα 67% να δηλώνει ότι θα επιθυμούσε τη διατήρησή της, που πάει να πει ότι για εμάς το remote working μάλλον ήρθε για να μείνει. Αντίστοιχα, βλέπουμε στην έρευνα της PwC ότι οι CFOs των μεγάλων εταιριών, όταν ερωτήθηκαν για το αν θα συνεχίσουν ή θα μειώσουν τις επενδύσεις τους σε διάφορους τομείς, μόλις το 11% απάντησε ότι θα μειώσει τις επενδύσεις ή θα αναβάλει επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Αντίστοιχα, ένα 81% είπε ότι θα μειώσει ή θα αναβάλει επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και ένα 47% επενδύσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας. Που πάει να πει ότι οι οικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων έχουν αντιληφθεί την αξία της επένδυσης στην τεχνολογία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Γιατί αυτή είναι μια επένδυση που ουσιαστικά θα γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα τα χρήματα πίσω στην εταιρεία. Εμείς λοιπόν στην Κοσμοτέ, το remote working και τα εργαλεία τα αντίστοιχα, τα θεωρούμε όλα ένα αναπόσπαστο μέρος του digital transformation, δηλαδή ουσιαστικά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Για να γίνουν εφικτά όλα αυτά, όλα τα εργαλεία, όπως και την περίοδο του lockdown, είναι απαραίτητο να έχουμε σωστές υποδομές. Τι είναι αυτό? Δεν είναι τίποτα άλλο από τα ισχυρά δίκτυα νέας γενιάς που έχουμε δημιουργήσει, τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή. Στην κινητή ήδη δίνουμε ταχύτητες 4G και 4G+, στο 99% της πληθυσμιακής κάλυψης. Και με τα καινούργια προγράμματα Gigamax, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να απολαύσουν απεριόριστα data. Απελευθερώνουμε λοιπόν το ίντερνετ με απεριόριστη ταχύτητα. Αντίστοιχα στη σταθερή, τα δίκτυα νέας γενιάς στην ευρυζωνικότητα δίνουν πλέον τη δυνατότητα να έχουμε ταχύτητες έως 200 Mbps από την καμπίνα και με το Fiber to the Home έχουμε τη δυνατότητα να πάμε την ίνα κατευθείαν στο σπίτι ή στην επιχείρηση.
Ήδη μπορούμε να συνδέσουμε 180.000 προσβάσεις με Fiber to the Home και ο στόχος είναι στο τέλος του χρόνου να έχουμε 350.000 συνδέσεις. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά θεμέλια για να χτίσουμε πάνω εκεί το Digital Transformation. Γιατί οι ταχύτητες που έχουμε πλέον είναι κάτι πρωτόγνωρο σε σχέση με το παρελθόν και μας ενδυναμώνουν, δίνοντας μας τη δυνατότητα και σε εμάς και στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία. Γιατί λοιπόν θα ήθελε μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει το remote working και τα αντίστοιχα εργαλεία? Αρχικά για να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Δεύτερον, για να μειώσει το κόστος και τις επενδύσεις της. Γιατί θέλει μια ευέλικτη λύση και μάλιστα η οποία θα είναι ασφαλής και διαρκώς διαθέσιμη. Έτσι, στην Κοσμοτέ έχουμε δημιουργήσει κάποιες λύσεις και εργαλεία για να βοηθήσουν τη μικρή, τη μικρομεσαία ή ακόμα και τη μεγάλη επιχείρηση να απολαύσει τα καλούδια του remote working. Αυτές οι υπηρεσίες, όπως είπα και πριν, αναγκαστικά έχουν σαν υπόβαθρο, σαν θεμέλιο, τα δίκτυα νέας γενιάς μας. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι έχουμε να προσφέρουμε. Η πρώτη υπηρεσία είναι το Κοσμοτέ Smart Office. Ουσιαστικά πρόκειται για λειτουργικότητα τηλεφωνικού κέντρου μαζί με ένα πόρταλ που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παραμετροποιήσει το κέντρο της από όπου και αν βρίσκεται. Καθώς μπαίνει στο κοσμοτέ.gr και παραμετροποιεί τις εκτροπές της, μπορεί να ηχογραφήσει μηνύματα τα οποία θα ακούσει ο πελάτης της επιχείρησης όταν καλέσει τον αριθμό της εταιρείας. Δεν χάνει καμία κλίση, καθώς όλες οι κλίσεις της εταιρείας απαντιόνται από τον πρώτο διαθέσιμο υπάλληλο, είτε στο κινητό είτε στο σταθερό τηλέφωνο, και γενικά του δίνει μια ευελιξία. Μάλιστα, είδαμε στην περίοδο του lockdown ότι αρκετές εταιρείες χρησιμοποίησαν το Κοσμοτέ Smart Office για να κάνουν και εκτροπές χωρίς να χρειάζεται να είναι στο γραφείο τους, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τα πάντα ήταν κλειστά, και να ηχογραφήσουν μηνύματα για την αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας. Με το που κάναν την ηχογράφηση στο πόρταλ της εταιρείας, στο κοσμοτέ.gr, αυτή ακουγόταν κατευθείαν στο IVR της επιχείρησης. Μάλιστα, επειδή αυτή την εμπειρία θέλουμε να την προσφέρουμε σε όσο τη δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, αυτή τη λειτουργικότητα, έχουμε προσθέσει τη λειτουργικότητα του Κοσμοτέ Smart Office στα νέα Κοσμοτέ Business Double Play προϊόντα μας. Οπότε, οποιαδήποτε επιχείρηση επιλέξει ένα τέτοιο προϊόν, έχει και αυτές τις λειτουργικότητες. Η επόμενη λύση μας είναι το Κοσμοτέ Digital Office. Εδώ πρόκειται για μια πιο πλήρη λύση, έχει πιο πολλά πράγματα, καθώς είναι ένα προϊόν που δίνει τηλεφωνία, ίντερνετ και προηγμένες λειτουργίες τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και web collaboration σε κάθε εργαζόμενο. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να έχει ένα double play και από πάνω ένα τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο είναι στο cloud της Κοσμοτέ. Οπότε, είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που βρίσκεται σε ένα cloud με ασφάλεια. Ο πελάτης μπορεί πάρα πολύ εύκολα και σε αυτή την υπηρεσία να κάνει τις παραδοσιακές λειτουργίες ενός τηλεφωνικού κέντρου, όπως εκτροπές, αναμονές, φραγές, αλλά έχει και έξτρα δυνατότητες, τις οποίες του παρέχει πλέον η τεχνολογία. Όπως για παράδειγμα, να εμφανίζει τον κεντρικό αριθμό της εταιρείας σε όλες τις εξαρχόμενες κλήσεις. Έτσι, όλοι οι πελάτες της επιχείρησης βλέπουν τον κεντρικό αριθμό της εταιρείας και όχι τον αριθμό του υπαλλήλου και μπορούν να γνωρίζουν ποιος τους κάλεσε. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα απομακρυσμένα να έχουμε την υπηρεσία receptionist, που πλέον καταργούμε την κονσόλα την παραδοσιακή που είχε η γραμματέας για να βλέπει όλα τα τηλέφωνα της εταιρείας, αλλά το κάνει μέσω web. Επιπλέον, για να τονώσουμε το remote working, παρέχουμε μία εφαρμογή με την οποία μπορεί οποιοδήποτε υπάλληλος της εταιρείας να κάνει κλήσεις από το PC του σαν να βρίσκεται μέσα στην εταιρεία. Και δίνουμε web collaboration στην ίδια εφαρμογή για να μπορεί να κάνει, για να μπορεί να κάνει chat, audio και video conference και ουσιαστικά να κάνει συναντήσεις σαν να ήταν στην εταιρεία του, είτε με τους υπαλλήλους της εταιρείας είτε με εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό επίσης βοήθησε στην περίοδο του lockdown που το χρησιμοποιούσαμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι μέσα στην Κοσμοτέ. Επίσης, σε αυτό το καινοτόμο προϊόν παρέχουμε τη δυνατότητα να συνδυαστεί ο σταθερός αριθμός με το κινητό αριθμό. Ουσιαστικά, με την υπηρεσία που ονομάζουμε Office on the Move, η οποία παρέχεται στο Κοσμοτέ Digital Office, δίνουμε τη δυνατότητα όταν κουδουνήσει ο αριθμό, όταν καλέσει κάποιος το σταθερό αριθμό του υπαλλήλου, να κουδουνίζει ταυτόχρονα και το κινητό τηλέφωνο και αντίστοιχα να μπορεί να κάνει ο υπάλληλος κλήση από το κινητό του, εμφανίζοντας τον αριθμό της σταθερής γραμμής του. Όλες αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την Κοσμοτέ, χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να έχει κάποια ιδιαίτερη τεχνογνωσία, καθώς του δίνουμε μια πλήρη λύση
με εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συνεχή εκπαίδευση. Οπότε ο πελάτης το μόνο που χρειάζεται να ξέρει είναι πόσους εργαζόμενους έχει και έχει πάντα την Κοσμοτέ για να τον βοηθήσει στο στήσιμο αυτής της υπηρεσίας. Η επόμενη λύση που προσφέρουμε είναι το IPVPN Secure Remote Access. Εδώ ο υπάλληλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το PC του σαν να ήταν στο γραφείο του. Ουσιαστικά συνδέεται στους servers της εταιρείας και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές και το mail του ακριβώς όπως όταν ήταν στο γραφείο του. Είναι πλήρως ασφαλής και αυτή η υπηρεσία, γιατί χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση IPsec και ένα one-time password που στέλνουμε στο κινητό του υπαλλήλου, ώστε να είναι πλήρως ασφαλής για οποιαδήποτε κίνηση κάνει. Έτσι λοιπόν, με αυτή την υπηρεσία, που μέχρι πρότινος ήταν μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε επιχείρηση, πρόσβαση από απόσταση στους servers και στα PC της εταιρείας τους. Αυτή είναι μια εφαρμογή η οποία δοκιμάστηκε την περίοδο του lockdown και από το ελληνικό δημόσιο στην οποία και είχαμε προσφέρει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Η εφαρμογή λειτουργεί σε laptop, desktop, tablet και smartphones, οπότε ο υπάλληλος μπορεί από οποιαδήποτε συσκευή να συνδεθεί στο PC του γραφείου του και δεν απαιτείται καμία επένδυση και εδώ ούτε σε εξοπλισμό ούτε σε κόστος συντήρησης. Ο πελάτης πάλι το μόνο που χρειάζεται να μας πει είναι πόσους υπαλλήλους έχει και πόσα licenses θέλει να αγοράσει. Εμείς θα στήσουμε τα πάντα και θα κάνουμε όλη την παραμετροποίηση και υποστήριξη. Τέλος, εκτός από το remote working, καθώς σας είπα, εμείς θεωρούμε ότι το remote working είναι μέσα στην ομπρέλα του digital transformation. Και όπως είπαν και πριν οι συνάδελφοι, καθώς και το e-commerce έχει ανέβει, δεν νοείται πλέον μια επιχείρηση να μην έχει ψηφιακή παρουσία. Οπότε εμείς στην Κοσμοτέ δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, είτε έχουν είτε δεν έχουν site, να τονώσουν την ψηφιακή τους παρουσία. Αρχικά με την υπηρεσία Digital Marketing for You, δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν ιστοσελίδα να κάνουν καμπάνιες είτε μέσω Google Campaigns, είτε μέσω Facebook και Instagram Campaigns, οι οποίες θα φτάσουν στο πελατειακό τους κοινό. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε σαν ένας agent να τρέξουμε end-to-end αυτή την καμπάνια. Από την άλλη, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν website και πλέον είναι απαραίτητο να αποκτήσουν, έχουμε τη δυνατότητα είτε να φτιάξει επιχείρηση με εύκολα και γρήγορα steps. Ένα website που καλύπτει τις ανάγκες της με ένα εύχριστο tool που είναι για διαφορετικό segment επιχειρήσεων, είναι το επιχείρησή σου.gr. Εδώ. Δίνουμε επίσης τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση που απλά έχει μια Facebook σελίδα να την πάρουμε και να την μετατρέψουμε σε ένα εύχριστο site πάρα πολύ γρήγορα, οπότε να αποκτήσει ψηφιακή παρουσία πέρα του Facebook, και δίνουμε και τη δυνατότητα σε εταιρείες που θέλουν να φτιάξουν κάτι εντελώς καινούριο να πάρουμε το site τους και να τους το φτιάξουμε από την αρχή με κατάλληλους web designers. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν ότι θα τους δώσουμε και υπηρεσία domain name και υπηρεσία web hosting για να χωστάρετε το website της εταιρείας. Εν κατακλείδη, εμείς στην Κοσμοτέ θεωρούμε ότι το remote working ήρθε για να μείνει. Γενικά όλες αυτές οι λύσεις, όπως είπα και πριν, έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με την τεχνολογία μπορούμε με τη νέα ψηφιακή εποχή να δώσουμε πολλές καινούργιες υπηρεσίες στους πελάτες και να τονώσουμε και την ευελιξία τους και την παραγωγικότητά τους. Και θα ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αν το καταφέρναμε αυτό και κάναμε την καθημερινότητά τους και τον κόσμο τους καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πάσχο. Συνεπώς, θέλει να προκαλέσει πανικό, τράβα το βίσμα του ρούτερ, έτσι. Ουρλιαχτά και χαμός. Λοιπόν, τι θα γινόταν, λέει, αν το lockdown συνέβαινε το 90, ας πούμε, δεκαετία του 90, έτσι. Θα πέθανε τα μπαλκόνια όλοι με το κεφάλι. Λοιπόν, κυρία Σβύρου, Ελίνα Σβύρου, λοιπόν, εμπορική διευθύντρια μεγάλων πελατών Vodafone Business. Περάστε, θα καταλάβει τις οθόνες σας. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ελίνα Σβύρου, εμπορική διευθύντρια στο corporate segment της Vodafone. Λοιπόν, μερικά λόγια για το πώς έχουμε χειριστεί το smart working στη Vodafone. Να πω ότι έχουμε ξεκινήσει από το 2017, προ-COVID, πολύ πριν το COVID, μία διαδικασία η οποία ήταν
μια HR ουσιαστικά πολιτική της εταιρείας να δώσει την ευκαιρία στους εργαζομένους μία φορά την εβδομάδα να μπορούν να εργάζονται από κάποιο άλλο σημείο και όχι από τα γραφεία. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Χατζής από το Regional Engineering εδώ που βλέπετε στο slide, ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό και έφευγε μία φορά την εβδομάδα, δούλευε ουσιαστικά σε άλλο σημείο και όχι στο Χαλάνδρι που είναι τα κεντρικά μας, αλλά μετά τον αθλητισμό είχε όλα τα web conferences και τα conference και βίντεο και Skype calls που ζούμε όλοι τώρα, σαν μέρος της καθημερινότητάς του. Αυτό ουσιαστικά έδινε την ευκαιρία σε μαμάδες, σε όλων των ειδών ανθρώπους, γονείς κλπ, να έχουν μια πιο ευέλικτη καθημερινότητα, να το πω έτσι. Το ξεκινήσαμε σαν HR διαδικασία το 2017. Όλοι οι εργαζόμενοι, λοιπόν, μία φορά την εβδομάδα έβγαιναν εκτός γραφείου για να δουλέψουν. Οπότε αυτό μας έδωσε λίγο και την έμπνευση να κάνουμε τα προϊόντα smart working μέσα από δέσιμο υπηρεσιών. Αυτό το λανσάραμε το Vodafone Smart Working εμπορικά για τους εταιρικούς πελάτες πριν από περίπου 10 μήνες. Και τελικά μας βρήκε ο COVID εκεί κάπου στο Φεβρουάριο με Μάρτιο αυτής της χρονιάς. Δυστυχώς έτοιμος. Οπότε έτσι ουσιαστικά δώσαμε την ευκαιρία αμέσως σε πελάτες μας πιο μαζικά πλέον να δοκιμάσουν αυτή τη λύση. Αυτό που ουσιαστικά είδαμε είναι ότι στην περίοδο του COVID αυξήθηκε κατακόρυφα η χρήση. Είτε μιλάμε για φωνή, είτε μιλάμε για data, ίντερνετ. Χρειάστηκαν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι ιδιώτες, γιατί μείνανε σπίτι, έτσι είδαμε κατακόρυφη αύξηση και στην τηλεόραση. Κατανάλωση η οποία ουσιαστικά βασίστηκε στις υποδομές των εταιριών τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγχρονισμένη εκπαίδευση η οποία δούλεψε ουσιαστικά σε 2-3 μέρες ή τα πενταψήφια που χρειάστηκε να υλοποιηθούν επίσης 24ωρο. Ουσιαστικά μέσα από τις τηλεπικοινωνίες και δεν μιλάω εδώ μόνο για τη Vodafone, μπορέσαμε να στηρίξουμε όλη αυτή τη νέα ανάγκη η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Όσον αφορά την εταιρεία μας, λειτουργήσαμε κατά 92% remotely από τις πρώτες μέρες. Αυτό τι σήμαινε, σήμαινε ότι με βάση την HR πολιτική που σας έλεγα νωρίτερα, βγήκαμε όλοι οι εργαζόμενοι εκτός από τους υπαλλήλους των καταστημάτων που έπρεπε να παραμείνουν στα καταστήματα για να εξυπηρετήσουν βάσει της διάταξης που υπήρξε. Και χαρακτηριστικά το πολύ πολύ απαιτητικό πρόγραμμα των τεχνικών δικτύου, οι οποίοι λειτουργήσαν αποκλειστικά και μόνο από το σπίτι για εβδομάδες, χωρίς να υπάρξει καμία βλάβη ή αδιαχείριστη, να το πω έτσι. Αυτό ουσιαστικά δείχνει το πώς έχουμε έρθει σε μια νέα εποχή, η οποία πραγματικά φαίνεται ότι για την ώρα παραμένει και θα δούμε λίγο και τι προκλήσεις βλέπουμε ότι δημιουργούνται. Σίγουρα υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες συνεργασίας που απαιτούν ή δίνουν τη δυνατότητα στους συνεργάτες να δουλέψουν εξ αποστάσεως πάνω στα ίδια εργαλεία και κείμενα κλπ. Να πούμε επίσης συνολικά σαν εταιρεία ότι εκτός από το κομμάτι των επιχειρήσεων λάβαμε μέτρα πάνω σε 6 σημεία όπως έγινε ας πούμε δημόσια η τοποθέτηση της εταιρείας. Για να μην σας τα περιγράψω εδώ θα προτιμούσα να σας τα δείξω με ένα βίντεο.
αυτό ουσιαστικά συνοψίζει τις δράσεις που λάβαμε στη διάρκεια του lockdown. Τώρα, αυτό που βλέπουμε μετά το lockdown είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρές, βασίζονται περισσότερο στην τεχνολογία, θέλουν ένα αξιόπιστο δίκτυο, θέλουν περισσότερα εργαλεία συνεργασίας, έχουν αρχίσει να ακούν ακόμα και οι μικρότερες εταιρείες. Για το λόγο που περιέγραψε νωρίτερα ο συνάδελφος, τα τηλεφωνικά κέντρα στο cloud, ακόμα και αν είναι και πιο μικρές εταιρείες, γιατί ουσιαστικά τους δίνει αυτή την ευελιξία να, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν πολλά χρήματα, να μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερους εργαζόμενους σαν να υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο εξ αποστάσεως. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Και βέβαια βλέπουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον είτε για τις υπηρεσίες Internet of Things, είτε σιγά-σιγά ή και πιο γρήγορα για το να μεταφέρουν οι πελάτες κάποια από τα asset τους στο cloud. Με σύνθημα «Μαζί ξεκινάμε πάλι», κινηθήκαμε και στο εταιρικό πελατολόγιο μετά την περίοδο του lockdown, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα από το Vodafone Smart Working, το οποίο πέρασε λίγο γρήγορα, μάλλον στα slides νωρίτερα. Ουσιαστικά, για να μην ξαναγυρνάω στην παρουσίαση, πρόκειται για ένα δέσιμο υπηρεσιών οι οποίες βασίζονται στο connectivity. Άρα, είτε μιλάμε για Vodafone Mobile Broadband, που είναι η κινητή υπηρεσία, τέλος πάντων, σύνδεσης από laptop, tablet, είτε μέσω του OneNet, που είναι το απόλυτο εργαλείο σύγκλησης τηλεφωνία σταθερή, η οποία βγάζει και το ID στο κινητό. Αυτό είναι η βάση. Από εκεί και πέρα συνδυάζεται με το Vodafone Secure Mobile Manager, το οποίο δίνει ασφάλεια στη χρήση από τις κινητές συσκευές, και τα εργαλεία Microsoft 365, τα οποία μαζί με το Teams είναι κάτι το οποίο οι πελάτες μας είδανε με πολύ αυξημένο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ετοιμάσαμε και λανσάραμε για το πελατολόγιο που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το Vodafone Smart Business. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά είναι μια τοποθέτηση η οποία δίνει το έναυσμα και παροτρύνει ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι τώρα αρκετές από αυτές είχαν διστάσει, εκτός από το κομμάτι του smart working που σας περιέγραψα, να δούνε και λύσεις marketing, αλλά και λύσεις smart operation. Τι εννοούμε? Για παράδειγμα, στο marketing σπάσαμε σε μορφή as a service υλοποιήσεις όπως ακόμα και ένα e-shop, τα οποία κανονικά χρειάζονται εμπροστοβαρές κόστος υλοποιήσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας να στηθούν κατάλληλα σε περίπτωση που κάτι ξανασυμβεί ή απλά να ενισχύσουν την παρουσία τους και στον ηλεκτρονικό χώρο. Smart marketing λύσεις, εκτός από το e-shop βεβαίως και το website, που είναι ίσως έτσι λίγο πιο απλές υλοποιήσεις, αλλά και οι social καμπάνιες. Τέλος, ακόμα και για το μικρομεσαίο πελατολόγιο, υπάρχουν προϊόντα που βλέπετε στην δεξιά στήλη, στο Smart Operations, που ουσιαστικά είναι είτε λύσεις fleet, είτε μικρές λύσεις cloud για backup κλπ. Mobile POS, λύσεις οι οποίες αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλο αυτό το πορτφόλιο αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πλέον για να μπορούν να είναι έτοιμες οτιδήποτε και αν συμβεί. Αυτό ουσιαστικά το πακετάραμε με την επικοινωνία η οποία βγήκε στον αέρα και θα σας δείξω εδώ. Μαζί ξεκινάμε κάθε μέρα. Δίπλα σου, στη νέα αρχή της επιχείρησής σου. Με τις ψηφιακές λύσεις Giga Smart Business και τη στήριξη που χρειάζεσαι με δωρεάν τους 3 πρώτους μήνες, μηδενική αρχική επένδυση και την ομάδα Ready στο πλευρό σου για ό,τι χρειαστείς. Για να είσαι διαθέσιμος, εσύ και οι συνεργάτες σου, από οπουδήποτε, από την πρώτη κιόλας μέρα. Και σίγουρος ότι η επιχείρησή σου θα παραμείνει παραγωγική, ό,τι κι αν συμβεί. Μαζί ξεκινάμε πάλι. Και κάνουμε μια νέα αρχή. Ready.
και αυτή τη λύση, αλλά και το smart working, όταν τα τοποθετήσαμε, τα δώσαμε με μια πρώτη διευκόλυνση ουσιαστικά στους πελάτες μας, προκειμένου να τους παροτρύνουμε να κάνουν το βήμα. Άρα ισχύει αυτό το τρίμηνο promotion, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Τώρα, όσον αφορά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί το προηγούμενο βρίσκεται κυρίως τοποθετημένο στο μικρότερο πελατολόγιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις μεγάλες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι σιγά-σιγά προκύπτει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για το cloud, εκτός από το Internet of Things, το οποίο η Vodafone είναι στρατηγικά τοποθετημένη εδώ και χρόνια, με εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε end-to-end λύσεις, που είναι η Vodafone Innovus. Στο κομμάτι του cloud, λοιπόν, βλέπουμε ότι τα ωφέλη σιγά-σιγά ή και κάπου λίγο πιο γρήγορα γίνονται αντιληπτά, γιατί μιλάμε για μεγαλύτερη ευελιξία και οικονομική ευχέρεια όσο αλλάζει η ζήτηση. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι έχουμε τοποθετηθεί με λύσεις και πορτφόλιο τα οποία τα διαχειρίζονται οι εξειδικευμένοι ICT σύμβουλοι της Vodafone, με τις αντίστοιχες υλικοτεχνικές μελέτες που χρειάζονται, τοποθετημένες πάνω σε assessment στους πελάτες. Υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει τους καλύτερους της αγοράς και ουσιαστικά μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Το billing γίνεται από τη Vodafone μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες των πελατών. Και επίσης υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο support σε οτιδήποτε χρειαστεί από το Vodafone Support Center της εταιρείας. Άρα εδώ ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς πιο συστηματικά προμοτάρουμε σαν ιδέα στους πελάτες μας, ακόμα και αν δεν έχουν πάρει την απόφαση εκείνη, γιατί είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε πραγματικά ότι θα τους ωφελήσει. Εδώ κάτι μάλλον δεν έχει περάσει στην παρουσίασή μου εδώ σε αυτό το version. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την Ελλάδα είναι εφικτό. Είναι αυτό που λέει ο Πίτερ ο Οικονομίδης, γίνεται. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται σιγά-σιγά. Αυτό που ίσως είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε, δεν θα έλεγα πλέον ότι βρίσκεται στο κομμάτι της τεχνολογίας, αλλά ίσως στο κομμάτι περισσότερο του ανθρώπινου δυναμικού για τις μεγάλες εταιρείες. Όσο το smart working φαίνεται ότι είναι εδώ για να μείνει, σίγουρα θα πρέπει να προσέξουμε όσοι έχουμε ανθρώπους στην ευθύνη μας, στο κομμάτι της διατήρησης της κουλτούρας. Αυτό όσο μεγαλώνει η απόσταση και παραμένει η απόσταση, είναι κάτι που οφείλουμε να το κοιτάμε. Ο Πίτερ ο Οικονομίδης έλεγε κι άλλο ένα ωραίο. Μίλαγε για, όχι μόνο για την τεχνολογία, αλλά για την άνθρωπο τεχνολογία. Στη Vodafone, συνδυάζοντας την τεχνολογία με το HR σαν πρακτική, ουσιαστικά, είναι μια γνώση που μεταδίδουμε στους πελάτες μας και φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ κρίσιμη σημασία αυτή την περίοδο και την επόμενη περίοδο που θα διανύσουμε μετά το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Σβύρου. Για να συνεχίσω με τον Πίτερ Οικονομίδη, είχε και τη θεωρία του first follower. Και αν θέλουμε να πούμε για followers, τους δημιούργησε το COVID τελικά στην ψηφιακή μετάβαση. Και μιλώντας για ψηφιακή μετάβαση, ο Απόστολος της ψηφιακής μετάβασης, δεν είναι ο Απόστολος, είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Κουρής, CEO της Offline, είναι από τους ανθρώπους που μας ανέβαζαν στο cloud όσο ακόμα εμείς πατάγαμε τα πόδια μας στη γη. Έλα, Παναγιώτη. Καλησπέρα σας και από εμένα. Είμαι ο Παναγιώτης Οκουρής, είμαι ο Διευθύνος Σύμβουλος στην εταιρεία Office Line. Θέλω μικρόφωνο πιο κοντά. Μπασκετικός, από μικρός. Ένας λόγος που θέλω να σας ευχαριστήσω είναι πριν λίγες ημέρες με τον
συνάδελφο που μας ρώτησε στο Infocom Security αν μας έχει λείψει το stage. Και σου είπα, μου έχει λείψει το stage και ξαφνικά βρήκαμε stage. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να βρούμε και τον κόσμο που θεωρώ ότι το 2021 θα είμαστε λίγο καλύτερα. Η παρουσίασή μου δεν θα είναι τόσο τεχνολογία, δεν θα σας πουλήσω τίποτα. Δεν έχει καθόλου εμπορική έτσι, απήχηση. Είναι πιο πολύ να μοιραστώ μαζί σας τι είδαμε αυτές τις ημέρες. Λίγα πράγματα για την εταιρεία μας. Εμείς δραστηριοποιούμαστε από το 1997. Πάμε στο 24ο έτος. Είμαστε από τις εταιρείες που πραγματικά έχουμε κάνει το enablement για τις cloud τεχνολογίες εδώ και αρκετά χρόνια. Και βλέπω ότι σιγά σιγά και άλλες επιχειρήσεις αρχίζουν και οριμάζουν και αξιοποιούν τέτοιες τεχνολογίες, είτε στον τελικό πελάτη, είτε είναι στους συνεργάτες. Και έχουμε και αρκετές έτσι βραβεύσεις αυτών των τελευταίων 2 χρόνων. Υπάρχει και ένα ακόμα νεότερα. Stay tuned, θα δείτε και επιπλέον έτσι πάρα πολύ ευχάριστα νέα από την εταιρεία μας. Και πάμε στο content της παρουσίασης. Και δραστηριοποιούμαστε 4 βασικούς πυλώνες. Στο Modern Workplace, που είναι περιοχή που βιώσαμε είτε ομαλά είτε άναρχα τον τελευταίο καιρό. Cloud Infrared Application, Core Business. Έχουμε κάνει migrate τους μεγάλους οργανισμούς της χώρας μας και θα κάνουμε και τους υπόλοιπους. Cyber Security με αρκετά μεγάλη έμφαση. Και την τελευταία διετία επενδύσαμε και φτιάξαμε και ένα τμήμα που είναι γύρω από τις τεχνολογίες σε Big Data, Artificial Intelligence και τι μπορεί να μας πούνε τα μυστικά των δεδομένων. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κατά τη διάρκεια έτσι, του COVID πήραμε μια απόφαση εκείνη την Παρασκευή που ανακοινωθήκαν τα περίεργα πρωτόγνωρα νέα. Κάναμε ένα πολύ γρήγορο board και αποφασίσαμε να μην ξαναέρθει άνθρωπος στην εταιρεία μας από το προσωπικό. Άρα, Παρασκευή βράδυ πήραμε μια απόφαση. Δευτέρα δεν υπήρξε ούτε ένα συνάδελφός μας στην εταιρεία. Ακολουθήσαμε το business continuity plan μας, το οποίο είχαμε στήσει για να δουλέψουμε σε buildingless μοντέλο, χωρίς να υπάρχουν κτίρια. Και αργήσαμε να ξαναέρθουμε και μέχρι και σήμερα δεν δραστηριοποιούμαστε όλοι στα γραφεία. Άλλωστε, εμείς έχουμε και μια κουλτούρα με την έννοια ότι περίπου το 70% των εργαζομένων και υπό normal συνθήκες ήταν εκτός γραφείου. Consultants, sales, engineers, delivery teams. Άρα το είχαμε στην κουλτούρα μας, είχαμε τα εργαλεία, είχαμε την τεχνολογία και απλά το ενεργοποιήσαμε σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και εμείς θεωρούμε ότι μέσα σε αυτόν τον καιρό σπάσαμε κάποια ρεκόρ. Μέσα στην διάρκεια του COVID καταφέραμε και κάναμε onboard περισσότερους από 40.000 εργαζομένους στις λύσεις remote workplace. Βάλαμε πλάτη, θεωρήσαμε ότι είναι κοινωνικό μας έτσι, ηθική να βοηθήσουμε εργαζομένους, πελάτες και εταιρείες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των πραγμάτων. Και πραγματικά δώσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο effort και καταφέραμε κάτι που είναι έτσι πολύ αξιέπαινο. Αλλά αλήθεια είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι η εργασία από το σπίτι δεν είναι καθόλου εύκολη άσκηση. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, επειδή έχουμε ένα τμήμα που είναι Adoption and Change Management, μιλάμε πάρα πολύ συχνά με HR σε large οργανισμούς, το πώς αντιμετωπίζουν, πώς βλέπουμε οι εργαζόμενοι, πώς αλλάζουν οι κουλτούρες, πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Και αυτό που λένε αρκετοί το πληρώνουν ακριβά το lessons learned, εγώ είμαι σήμερα εδώ να το μοιραστώ μαζί σας. Και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε 3 πολύ βασικούς πυλώνες, να φτιάξουμε το περιβάλλον εργασίας μας, είτε είναι σπίτι, είναι εξοχικό, είτε είναι στην ταράτσα, είτε είναι στο σαλόνι. Να είμαστε συνδεδεμένοι με τους υπαλλήλους, με τους συναδέλφους μας, με τους συνεργάτες μας, με τον κόσμο που επικοινωνούσαμε για τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες. Και το μεγαλύτερο στοίχημα, goal που δεν ξέρω πώς το έχει πετύχει και πώς το έχει πετύχει, τον παρακαλώ να μου πει τον τρόπο που το έκανε, να βρούμε τη βασική έτσι, αρμονία μεταξύ δουλειάς, προσωπικής ζωής και άλλων ενδιαφερόντων που έχουμε. Και θα δώσω και τα tips. Λέμε ότι να φτιάξουμε το περιβάλλον δεν είναι Αμερικανιές. Εμείς το ζήσαμε, το είδαμε και καταλάβαμε ότι όσοι ακολουθήσαν τέτοιου είδους πρακτικές κάνανε τη ζωή τους πιο εύκολη. Εμείς είδαμε και πολύ μεγάλη αύξηση στην παραγωγικότητα. Και το λέω μεγάλη, είναι πάνω από το 50%. Γύρω από το remote working, με τα εργαλεία και τις λύσεις που έχουμε δώσει ως εταιρεία στους ανθρώπους μας για να εργαστούν. Άρα λέμε να βρούμε έναν ευάερο, ευήλιο χώρο στο σπίτι μας που θα μπορούμε να αισθανόμαστε πιο familiar
για να κάνουμε remote working και τις εργασίες που θέλουμε να κάνουμε. Σημαντικό να φτιάξουμε το virtual, άρα έχει τύχει να κοιτάζουμε σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού έχει καλύτερο σήμα, που είναι το router, άρα εκεί θα βόλευε να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα meeting μας. Πάντα πολύ σημαντικό, φεύγω από το μικρόφωνο, δεν μοιράζει, stay secure, stay secure, stay secure και ξανά stay secure. Είναι ζητούμενο πάρα πολύ σημαντικό για να συνεχίσουμε να έχουμε και operating και να λειτουργεί η εταιρεία μας. Και βέβαια, το 2021 πια που φτάσαμε, καταλαβαίνετε, από οποιαδήποτε συσκευή μπορούμε να έχουμε το ίδιο functionality και την ίδια εμπειρία για να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να εξυπηρετήσουμε το demand που υπάρχει. Stay connected. Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι. Και δεν θα σας πω την τεχνολογία. Η τεχνολογία τώρα την έχουμε απογειώσει. Είμαι σε αυτό το stage 10 χρόνια και μιλάω για τεχνολογία. Δεν έχει λόγο να σας κάνω να σας πω τεχνολογία. Είναι εκεί έξω. Μπορείτε ανά πάσα και στιγμή να την αξιοποιήσετε. Αλλά το μοντέλο, το ανθρώπινο μοντέλο, η ανθρώπινη κουλτούρα, το πώς θα κάνουμε empower και motivate τους ανθρώπους μας μέσω της τεχνολογίας, θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό εγχείρημα και είναι και αρκετά σημαντικό να έχει και επιτυχία. Άρα το να επικοινωνούμε συχνά με τους συναδέλφους μας, με τους ανθρώπους που είχαμε επικοινωνία, μας κρατάει αυτό που λέμε στο rhythm of business. Να κρατάμε τους ρυθμούς μας και τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Να κάνουμε πλάκα, γιατί και στη δουλειά μας κάνουμε πλάκα. Όταν πάμε έξω να κάνουμε ένα τσιγάρο ή κάνουμε ένα break για να φάμε, θα πούμε μια χαζομάρα, θα δούμε τι έγινε το βράδυ στην τηλεόραση. Άρα εδώ έχουμε τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε και digital έτσι, activity και αυτό που λέμε gamification, για να περνάμε την ώρα μας λίγο πιο ευχάριστα. Και επίσης πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι ότι, ξέρετε, πολλές φορές στο physical κόσμο κλείναμε τα μάτια, θα πας για τσιγάρο, πας για τσιγάρο, πάμε για τσιγάρο και ξαφνικά βγαίναμε από 5 γραφεία και βρισκόταν όλοι για τσιγάρο. Αυτό το βλέπουμε εμείς ότι, ξέρεις, πάμε να κάνουμε ένα break και μπορεί να είμαστε με το κινητό, με το λάπτοπ, στο μπαλκόνι καθένα σπίτι του και να πούμε δύο πράγματα που θα μας είναι πιο χαλαρά, σαν να κάνουμε το internal break. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Εμείς βλέπουμε και από survey που κάναμε και εσωτερικά αλλά και σε κάποιους μεγάλους οργανισμούς ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να έχουν την αίσθηση και να τους δίνουμε τα εργαλεία να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα και με πιο εύκολο τρόπο. Σημαντικό να βλέπουμε ότι πώς αλλάζουν τα πράγματα, άρα το να χρησιμοποιούμε τα κανάλια, την επικοινωνία, την τεχνολογία για να είμαστε πιο κοντά, να έχουμε τους εικονικούς χώρους που κάνουμε τα meeting μας. Εγώ, τελευταία μου εμπειρία και ήταν και αργά το βράδυ, έστειλα ένα chat μεταξύ 4-5 έτσι ανθρώπους στην εταιρεία και επειδή είμαστε όλοι from home, έστειλα ένα chat, λέω, guys, είστε για μια virtual εμπειρία και ανοίξαμε 5 κάμερες, ένα σαλόνι, παντοφλίτσα, βερμουδίτσα, feels like home. Και ήμασταν σαν να είμαστε σε μια καφετέρια κάπου και να κάναμε παρέα. Απλά δεν είχαμε το physical, αλλά η τεχνολογία που έχουμε μας έδωσε ακριβώς το ίδιο experience και αισθανόμασταν ότι έχουμε την ίδια επικοινωνία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που το επαναλαμβάνω και πρέπει να κατανοήσουμε επίσης τους κανόνες του ψηφιακού διαλόγου. Η αλήθεια είναι στις πρώτες ημέρες του COVID και του lockdown υπήρχε πολύ χάος στα meetings. Άλλοι δεν κάνανε mute, άλλοι μιλάγανε και ήταν mute και δεν τους ακούγε κανείς, δεν καταλάβαμε αν ήταν connected και παρατηρήσαμε ότι δεν διατηρούσαμε σε μεγάλο βαθμό τους κανόνες του διαλόγου. Ξέρετε, οι κανόνες του διαλόγου είναι πολύ βασικοί. Κάνεις υπομονή, ακούς, περιμένεις, μιλάς, ζητάς λόγο, κάνεις υπομονή. Αυτά τώρα τα έχουμε φέρει και στον digital κόσμο μας. Άρα το να έχουμε κάνει aware και training τους χρήστες μας, το πώς μπορούμε να έχουμε ένα αποδοτικό meeting, ποιοι είναι οι κανόνες του meeting, πώς μπορούμε να κάνουμε raise hand, να ζητήσουμε το λόγο, ότι είναι σημαντικό όταν δεν μιλάμε να κάνουμε mute για να δώσουμε το μικρόφωνο στους άλλους συνομιλητές μας που μπορούν και έχουν κάτι να μας πούνε και εμένα ακούγεται από πίσω ο σκύλος μας, το σκουπιδιάρικο, ο παλιατζής, σπίτι μου έχω ακόμα παλιατζή στη γειτονιά και περνάει, 11 με 11.30. Τον έχω γιατί κλείνω τα παράθυρα και πάω αλλού. Θερμοσύφωνες, τα ράτσες, τα μαζεύει όλα ο άνθρωπος. Άρα εκεί βάζω mute γιατί δεν είναι ωραίο το experience. Και αυτό που
Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχω δει και εγώ και είναι και από τα πράγματα έτσι που καμιά φορά μου κινούν την περιέργεια, είναι ότι όταν είμαστε επιδιώκω να ανοίγουμε κάμερες για να έχουμε το ίδιο experience όταν είμαι στα meetings, για να αισθανόμαστε και να βλέπουμε αυτό το feeling, αυτή την κίνηση που και τώρα βλέπουν και οι συμμετέχοντες. Και επίσης είναι σημαντικό να δείχνουμε το ότι σεβόμαστε το συνομιλητή μας. Και ενώ στον physical κόσμο το είχαμε μάθει και το κάναμε, και όταν μου μιλάγατε σας κοίταγα στο μάτι και καταλαβαίνατε την προσοχή, έχουμε παρατηρήσει στον digital κόσμο ότι κοιτάς και σε λίγο κάτω και τσατάρεις, διαβάζεις και λίγο email, κάνεις και λίγο στο Teams, ναι παιδιά είμαι σε ένα meeting, δεν μπορώ, και αυτό για τον απέναντι δεν είναι ωραίο. Άρα έρχεται η ώρα να βάλουμε τα πλαίσια που μπορούμε σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, σε αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, να μπορούμε να επικοινωνούμε πια αποδοτικά και να βάλουμε τους κανόνες που θα επικοινωνούμε. Και συνεχίζω βλέποντας ότι βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη αξία και ουσία στο people modernization, σε αυτό που λέμε ότι να μπορέσουμε από τον millennial, υπάρχει millennial, όχι, exlennial, whatlennial, δεν ξέρω τα ποιοι, covidlennial, η γενιά που ούτως ή άλλως δεν ξέρει τίποτα, είναι μόνο digital, μέχρι την λογίστρια, ένα CFO που είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία, να έχουμε ακριβώς το common experience και τα ίδια κανάλια επικοινωνίας, για να αισθανόμαστε όπως είμαστε στο γραφείο μας. Και ξέραμε πού θα πάμε, πώς θα χτυπήσουμε την πόρτα, με ποιον θα μας συνοδεύσει για να πάμε στον CEO μας και όλη τη διαδικασία που έχουμε, να την μεταφέρουμε στον ψηφιακό μας κόσμο. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και εδώ θα βάλω και λίγο χιούμορ στη φωτογραφία, την επέλεξα επίτηδες, την κάτω δεξιά, που λέμε ότι κοίταξε, don't burn out, δηλαδή πρέπει να κάνεις και διάλειμμα. Θα μου θυμίσει και θα βάλω και λίγο χιούμορ, αν θυμάστε με το SMS, που κάποιοι βγάλανε 50 φορές το σκύλο την ημέρα έξω γιατί βγάζανε SMS για να πάνε βόλτα. Και λέγανε όχι άλλη βόλτα στο σκύλο. Όχι, δεν είναι αυτό, έτσι. Είναι, επειδή άλλαξε πάρα πολύ το μοντέλο, άλλαξε το ωράριο, η δουλειά από το σπίτι, καλή ώρα, έχει οικογένεια, έχει σκυλιά, έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις, έχει ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο και δεν θα πρέπει να κάνουμε overkill τους ίδιους οργανισμούς μας και το effort που δίνουμε. Άρα, όπως και στο εργασιακό μας περιβάλλον, το θεωρητικά 9 με 5, 6, whatever, λέγαμε κάνω break, πάω να κάνω ένα διάλειμμα, να φάω, να κάνω ένα τσιγάρο, να κάνω να περπατήσω. Πρέπει και σήμερα, και είναι πιο σημαντικό από πριν, να το βάλουμε μέσα στο ρυθμό μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Και να μην πάμε βόλτα με το κινητό και το Teams και να είμαι στο video chat μαζί με άλλους 10 managers, να είναι κλειστά και να κάνω βόλτα, να φύγει το κεφάλι μου από όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση του χρόνου. Ιδίως στις πρώτες ημέρες εμείς είδαμε calls, 10 το βράδυ, 7, 5, δεν σε απολαβαίνω πότε θα έρθεις. Και έχω επιλέξει και επίτηδες εδώ στη δεύτερη φωτογραφία τη λέξη αρμονία και όχι balance. Δεν μου άρεσε η λέξη balance και αν δείτε και κάποια global trends έχει αλλάξει λίγο το μοντέλο προσέγγισης στα μεγάλα HR οργανισμούς. Γιατί το balance προσδιορίζει ισορροπία και το ισορροπία σημαίνει ότι υπάρχουν βάρη. Όταν κάνεις balance λες ότι έχω από εδώ 5 κιλά και άλλα 5 κιλά από εδώ και πρέπει να βρω την ισορροπία και άμα είναι 6 από εδώ θα κάνω 4. Άρα υπάρχουν βαρύδια ή βαρύτητες που πας να μετρήσεις. Και για εμάς στη ουσία να μην έχουμε ούτε βαρύδια ούτε βαρύτητες, ούτε αισθανόμαστε ότι πάμε να ισορροπήσουμε. Αλλά να βρούμε αυτό που λέμε την αρμονία, το πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε το εργασιακό μας περιβάλλον με το προσωπικό μας περιβάλλον και τις προσωπικές μας ανάγκες με τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις και αυτά στο τέλος της ημέρας ή στην αρχή τελικά να καταλήγουν με ένα χαμόγελο. Και να πούμε ότι φέραμε εις πέρα τις υποχρεώσεις μας επαγγελματικές, δεν παραμερίσαμε το παιδί μας, το σκύλο μας, την φίλη μας, τον φίλο μας, τον συγγενή μας, τον ξάδερφό μας. Ήμασταν εκεί που χρειαζόταν και στην προσωπική μας ζωή. Βρήκαμε μια αρμονία για να μπορούμε να τα συνδυάζουμε. Έχουμε την τεχνολογία πια στο 2021 που μπορεί να κάνει enable, να ενεργοποιήσει τέτοιου είδους λειτουργικότητες και να έχουμε αυτό που λέμε τις πιο πολλές περιοχές μας εσωτερικά καλυμμένες. Και να μπορέσουμε να έχουμε και την επόμενη μέρα την ίδια όρεξη και ακόμα περισσότερη και με μεγαλύτερο πάθος να αναπτύξουμε και να βελτιστοποιήσουμε τις διαδικασίες που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτά από εμένα και νομίζω είμαι και πολύ καλά στο χρόνο.
Θα κλείσω με ένα ρητό που λέει «Δάσκαλε που δίδασκες». Άρα εδώ, ξέρετε, αυτοί που λέμε, δεν μου αρέσουν εμένα, λέει ρόλοι μάνατζερς, αλλά δεν σημαίνει πως υπάρχουν. Πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα. Δηλαδή, δεν θα γινόταν να δίνουμε ένα guideline και να δείχνουμε το πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Το παράδειγμα που έδωσα, να μην, και εγώ να μην κάνω mute. Και να περνάνε σκύλοι, γάτι και τα πάντα και να κάνω πάρα πολύ θόρυβο σαν αμύτη και να χλώ τους πάντες. Δεν θα μπορούσα να ευαγγελίζω με τεχνολογίες εδώ και αρκετά χρόνια γύρω από το υπολογιστικό νέφος, από το cloud, και η εταιρεία μου να μην ήταν cloud only. Εμάς το strategy μας είναι cloud only. Ήμασταν μέχρι και πριν 2 χρόνια cloud first, τώρα πια είμαστε τα cloud only. Άρα πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα και να το δείχνουμε και έμπρακτα. Όπως δεν θα μπορούσα να κάνω envision και empower την ομάδα μου να έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία και να κάνουμε ακόμα και virtual party μεταξύ μας. Και εγώ, ξέρετε, να ήμουν ένας παραδοσιακός family owner business και να καθόμουν με το κλειδί και να κοίταζα με το ρολόι ποιος μπήκε μέσα, ποιος βγήκε και άμα έκατσε 43 λεπτά ή 48. Who cares? Πρέπει να βλέπουμε τα metrics, τα PKIs και τελικά από πού βλέπουμε τα αποτελέσματά μας. Άρα, ξέρετε, είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγής και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο που δουλεύουμε και στον τρόπο που θα κληθούμε να ζούμε ανθρώπινα. Και έρχεται η τεχνολογία πάρα πολύ να παρέμβει στον ανθρώπινο παράγοντα. Και κλείνω, γιατί με ξέρετε έχω και μια ευαισθησία με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Όλα αυτά είναι πανέμορφα, είναι φανταστικά, είναι πολύ exciting και wow, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι όπως είναι και στη φυσική μας ζωή και βάζουμε συναγερμό στο αυτοκίνητό μας, όπως όλοι τώρα πια κάνουμε. Και για να κάνουμε ένα transaction στην τράπεζα, έχουμε ένα multifactor, έχετε ένα SMS, ένα PIN, ένα κάτι. Όπως τώρα τελευταία, οι πιο πολλοί βάζουμε και συναγερμούς και κάμερες στα σπίτια και προστατεύουμε τον προσωπικό μας χώρο, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τον γκαράζ, την πιλωτή, το πάρκινγκ. Με έτσι ακριβώς, με την ίδια ευαισθησία και ας με επιτραπεί και λίγο παραπάνω, θα πρέπει να προστατεύουμε την τεχνολογία που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας μας. Και όλο αυτό θα έρθει να κλείσει ότι επειδή είμαστε μια ανθρωποκεντρική εταιρεία και τελικά όλα αυτά που ζούμε, άνθρωπος, τεχνολογία, ο άνθρωπος την παράγει, ο άνθρωπος την κάνει κοσάμ, την καταναλώνει, ο άνθρωπος τη σκέφτεται, ο άνθρωπος παράγει ακόμα και το COVID μπορεί να είναι κάτι από ένα χέρι. Άρα πρέπει πάντα να έχουμε τον ανθρώπινο παράγοντα ως τον οδηγό για να μπορέσουμε να χαράξουμε το roadmap, τις πολιτικές μας και το νέο περιβάλλον εργασίας για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και είτε COVID είτε without να ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι μας, οι συνεργάτες μας, οι συνάδελφοί μας τους έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί να διαθέσει σήμερα η τεχνολογία για να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη, πιο ευχάριστη και να ξυπνάνε με χαμόγελο για να ακολουθήσουν την ημέρα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Παναγιώτη. Φαντάζομαι, Παναγιώτη, αν η Office Line ποτέ αναπτύξει ένα περιβάλλον remote work, στο το toolbar από κάτω θα έχει πάμε για τσιγάρο, κλείσιμο ματιού, ξέρω εγώ κτλ. Thumbs up. Οκ, δεξί μάτι, αριστερό. Δεν μου άπαρες και τα δύο. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης φεύγοντας λοιπόν, κλείνοντας την ομιλία του, έδωσε πάσα στον επόμενο μιλητή μας, διότι ως γνωστόν τα προσωπικά δεδομένα τα ξαμολύσαμε, τα κάναμε φίλο και φτερό να πούμε σε οποιαδήποτε δίκτυα μπορούμε να φανταστούμε, αλλά στο κάτω-κάτω δικά μας είναι. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε για remote work και μιλάμε για δουλειά πλέον, ας πούμε, δεν είναι δικά μας τα δεδομένα. Οπότε ο επόμενος ομιλητής μας, ο κύριος Άρης Μάρκου, IOM Operator and B2B Sales Head της Samsung, Remote Work Securely. Περάστε. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι είμαι πολύ χαρούμενος, παρότι είναι λίγο περίεργο, έτσι, μοναχικό αν θέλετε το setup, αλλά είναι πραγματικά το πρώτο event μετά από όλα αυτά που ζήσαμε, έτσι, οπότε νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς την κανονικότητα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, έτσι και εγώ θα μιλήσω για το work from home.
Στην πραγματικότητα όμως αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το work from home σαν μια γενική ιδέα. Μας ενδιαφέρει το work from home να είναι και αποδοτικό και ασφαλές, έτσι, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Πάμε να δούμε. Εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, νομίζω στην ατζέντα όλων όσων δουλεύουμε στις επιχειρήσεις, η λέξη mobility και enterprise, αν θέλετε, security, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλων των κουβεντών, όλης της κουβέντας που κάνουμε. Έτσι. Κάποια νούμερα, πολύ γρήγορα, το 93% των ανθρώπων που έχουν smartphone το χρησιμοποιούν και για δουλειά. Και από αυτούς και ο χρόνος που ξοδεύουν σε αυτό είναι σχεδόν το 1/3 του χρόνου της δουλειάς τους. Οι 4/10 από αυτούς μας λένε ότι πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια δεν θα χρειάζονται υπολογιστή. Θα μπορούν να κάνουν όλη τη δουλειά μέσω κινητού. Ποιο είναι το πιο σημαντικό αυτό? Όλα αυτά το 2017 είναι η έρευνα. Δεν μιλάμε για τώρα, 3 χρόνια πριν. Έτσι. Γιατί δεν έχουν γίνει αυτά? Δηλαδή, πραγματικά, το enterprise mobility, το digital transformation, είναι πολλά χρόνια που το συζητάμε και το τρέχουμε και όλοι έχουμε βάλει όλους τους σκόπους μας και τον αγώνα μας. Οι βασικοί παράγοντες είναι ένας, η ασφάλεια, αυτό που είπε και ο Παναγιώτης πριν. Θα δείτε κάποια metrics, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, ανάλογα με την περίσταση, ανάλογα με την έρευνα, ανάλογα με το κοινό, οι παράγοντες αλλάζουν, εκτός από ένας. Ο παράγοντας ασφάλεια είναι πάντα ο νούμερο ένα που προβληματίζει τις εταιρείες και γι' αυτό δεν έχουν προχωρήσει ή δεν έχουν προχωρήσει όσα θέλανε, γιατί υπάρχουν βήματα, στο digital transformation. Όλα αυτά, όπως είπαμε, εδώ και χρόνια. Τι έγινε σήμερα όμως? Βρεθήκαμε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση φέτος, έτσι. Όπως μας λέει η Gartner, γίναμε όλοι κομμάτι ενός τεράστιου πειράματος. Έτσι, να δουλεύουμε όλοι ή σχεδόν όλοι, έτσι, γιατί δεν ήταν απόλυτο. Στο δικό μας χώρο το ζήσαμε λίγο παραπάνω. Να δουλεύουμε όλοι από το σπίτι. Δεν έχει ξαναγίνει. Και ήταν και δύσκολο, για να είμαστε ειλικρινείς. Ήταν δύσκολο για τις εταιρείες. Οι εταιρείες δεν το είχαν υπολογίσει αυτό το πράγμα. Δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορούν να το κάνουν. Και ήταν και δύσκολο και για μας. Γιατί παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο στο αν τελικά μπορείς να αποδώσεις από το σπίτι. Επίσης, η Gartner μας λέει ότι υπολογίζουν ότι το 2030 30% περισσότερος κόσμος θα απαιτήσει να δουλεύει από το σπίτι, από ό,τι δουλεύει τώρα. Γιατί προφανώς θα υπάρχει και μια επιρροή από αυτά που ζήσαμε, αλλά έχει να κάνει και με τη νέα γενιά, η Generation Z που λέμε, θα γίνει ένα κομμάτι του workforce, θα γίνει ένα κομμάτι των επιχειρήσεων, αυτή η νέα γενιά. Με τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά. Νομίζω όλοι λίγο πολύ τα ξέρουμε πάνω κάτω. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γι' αυτό. Ένα δεύτερο νούμερο που ήταν πολύ σημαντικό πάλι από αυτή την έρευνα της Gartner, σου λέει ότι το 64% των professionals, τώρα εργαζόμενοι, επαγγελματίες, όπως θέλουμε να το μεταφράσουμε, λένε ότι θα μπορούσαν να δουλεύουν από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχουν προφανώς οι διαδικασίες και οι υλοποίησεις από τη μεριά των εταιριών. Ακούσαμε από αρκετούς σήμερα το ότι work from home, η δουλειά εξ αποστάσεως ή από παντού, ήρθε για να μείνει. Τι λένε όμως οι εργαζόμενοι γι' αυτό? Από μία έρευνα που έγινε στην Αμερική, τώρα εδώ λέει after COVID has been contained, τώρα πότε έγινε contained στην Αμερική δεν το έχω καταλάβει, αλλά οκ, ας χρησιμοποιήσουμε το δεδομένο τουλάχιστον, μάλλον εποχιακά το εννοεί μετά τον Απρίλιο. Ο κόσμος λοιπόν τι είπε με το που βγήκε από τα σπίτια του? Είπε ότι το 43% είπε ότι εγώ θα ήθελα να δουλεύω από το σπίτι πιο συχνά. Ένα 35% είπε ότι θα ήθελα να ξαναγυρίσω στο παλιό τρόπο που δούλευα. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που λέει: εγώ θα ήθελα να δουλεύω πιο πολύ από το γραφείο. Εντάξει, αυτά όλα προσωπικά είναι. Ας δούμε λίγο ένα βιντεάκι, να ενδιαφέρον. Business is changing. Offices aren't only in buildings. And connectivity isn't a nice to have, it's a mandatory. But as this new work culture evolves, few companies are built to keep up. At Samsung, we're keeping ahead with our 3 connected values: innovation, security, and openness. Innovation is integral to everything we create, from our chip to cutting-edge devices to 5G and beyond. We are continually improving and evolving to help you do the same.
Every innovation we create is built on trust. With Samsung Knox, we build security in every step to protect our customers. We listen to our customers, and we celebrate openness and collaboration to design products and solutions that are fit for purpose. We believe our three connected values enable us and your business to work smarter. Together, we'll disrupt the way the world does business for good. And for better. Όπως είδατε και στο βίντεο, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι ζούμε ιδιαίτερες εποχές, έτσι, ζούμε σε μια νέα εποχή. Και οι προκλήσεις που ζούμε σε αυτή την εποχή είναι μεγάλες και διαφορετικές. Εμείς στη Samsung θέλουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές, να ανταπεξέλθει ο κόσμος και επιχειρήσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Και αυτό, η σκέψη μας είναι να βοηθήσουμε σε τρεις βασικούς πυλώνες. Το πρώτο είναι πρωτοπορώντας. Φέρνουμε στον κόσμο καινούριους τρόπους να κάνει interact, καινούριους τρόπους να διαχειρίζεται. Είτε μιλάμε για συσκευή, είτε μιλάμε για συστήματα, είτε μιλάμε για πληροφορίες, φέρνουμε καινούριους τρόπους να χειριζόμαστε και να κάνουμε interact με αυτά τα συστήματα. Καινούριους τρόπους επικοινωνίας, θα δούμε λεπτομέρειες, και καινούριους τρόπους να δουλεύουμε. Ας πάμε λίγο πιο βαθιά να δούμε λίγο. Καινούριους τρόπους να κάνουμε interact. Ήδη εδώ και χρόνια, πλέον και στις επιχειρήσεις, η Samsung έχει φέρει λύσεις με virtual reality, έχει βοηθήσει μάλλον τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν λύσεις με virtual reality, με το pen. Και τη χρονιά που μας πέρασε, φέρναμε και μια καινούργια πρωτοπορία που είναι ένα foldable device. Συσκευές που διπλώνουν και θα έρθουν και πολλά πράγματα ακόμα. Ο σκοπός λοιπόν είναι, πρωτοπορώντας, να βοηθήσουμε να γίνεται πιο εύκολη όλη αυτή η διαδικασία. Η επικοινωνία. Νομίζω είμαστε όλοι ξεκάθαροι ότι το 5G είναι το μεγάλο πράγμα που έρχεται. Το 5G προφανώς δεν το φέρνει η Samsung, έτσι. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτό το κομμάτι. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο να μπει στον κόσμο του 5G, τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους και όλους, γιατί δημιουργεί ανεξάντλητες δυνατότητες. Το τρίτο κομμάτι για τον τρόπο να δουλεύουμε, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα του τι ζήσαμε ή τουλάχιστον τι έζησα εγώ, αλλά φαντάζομαι κάπου κοντά ήμασταν όλοι, τις μέρες που δουλεύαμε μόνο σπίτι. Λοιπόν, εκεί που ξαφνικά στη δουλειά έλεγες ότι έχω ένα email, ένα κινητό, άντε και ένα chat εταιρικό για τη βασική, την business επικοινωνία, ξαφνικά βρεθήκαμε να κάνουμε με Viber, WhatsApp, με Zoom που δεν το είχαμε ακούσει κάποιοι από εμάς και να κάνουμε meetings, video calls, chatting σε 10 πλατφόρμες, να αλλάζουμε 2 κινητά και τηλέφωνα. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπήρχε κάτι με το οποίο να μην κάναμε business. Έτσι. Ποια είναι η εμπειρία αυτού του πράγματος? Για μένα ήταν χάος, έτσι. Δηλαδή, έπρεπε ανάλογα με το ποιον επικοινωνούσα και τι ήθελα να κάνω, να αποφασίσω πού θα πάω και τι θα κάνω. Εμείς θέλουμε να το βοηθήσουμε αυτό και να το βοηθήσουμε. Ένα απλό παράδειγμα είναι το Samsung DeX, το οποίο σου επιτρέπει πλέον, θα τα δείτε, θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες, και ο υπολογιστής σου πλέον να κάνει integrate όλα τα κομμάτια του κινητού. Άρα, έχεις ένα μέσο επικοινωνίας που μπορεί να είναι ο υπολογιστής και εκεί μπορεί να κάνεις και τα Viber σου και τα WhatsApp σου και τα Messenger και ό,τι θέλεις. Είτε έχεις μόνο το κινητό σου και εκεί με μία οθόνη το κάνεις υπολογιστή. Το πιο σημαντικό όμως, και νομίζω το τονίσαμε όλοι εδώ, ο δικός μας ο στόχος, το δικό μας το στοίχημα είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να μείνει συνδεδεμένος, έτσι, γιατί πρέπει να είναι connected, να είναι αποδοτικός, αλλά όλα αυτά με ασφάλεια. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Η πλατφόρμα Inox μας δίνει τη δυνατότητα, έχει δώσει τη δυνατότητα και λύσεις σε εταιρείες να μπορούν μέσω των δικών τους λύσεων, έτσι, γιατί τις δικές τους λύσεις προωθούν και πουλάνε, να μπορούν να βοηθήσουν εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι, να βοηθήσουν εταιρείες να υλοποιήσουν προγράμματα και καταστάσεις και όλα αυτά με ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι η πλατφόρμα του Knox αυτή τη στιγμή θεωρείται η πιο ασφαλής mobile security πλατφόρμα και σε μεγάλο βαθμό
έχει βοηθήσει τις εταιρείες να αλλάξει το perception μάλλον των εταιρείων για το Android ως ένα business, ως μια business πλατφόρμα. Πριν μερικά χρόνια, νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι, έλεγες Android, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε, είμαστε εταιρεία, δεν γίνεται στο Android. Αυτή τη στιγμή, σε μεγάλο βαθμό λόγω του Nox, μην το πάρουμε και όλο πάνω μας, άλλη μόνο, το Android θεωρείται η πιο ασφαλής mobile πλατφόρμα. Και επειδή το κινητό, όπως είπαμε, είναι κομμάτι πλέον και του work from home και του mobility και του δουλεύω εκτός δουλειάς, εκτός γραφείου, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό όμως για μένα από όλα αυτά, όχι ότι είναι πιο σημαντικό από το security, αλλά περιλαμβάνει και το security, είναι για μένα οι συνεργασίες. Έτσι. Τη λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που προκύψανε και θα προκύψουνε, δεν μπορεί να τις δώσει ο καθένας μόνος του. Έτσι, οι λύσεις, ο καθένας έχει τον τομέα του που είναι πολύ δυνατός, κάθε εταιρεία φέρνει λύσεις στο προσκήνιο, θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό είναι όλοι αυτοί να συνεργαστούν για ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον τελικό πελάτη, είτε είναι ο χρήστης, είτε είναι η εταιρεία, είτε είναι οποιοδήποτε. Εμείς σαν Samsung ήδη εδώ και χρόνια προωθούμε τις συνεργασίες με κάποιους μεγάλους, αν θέλετε, μεγάλες εταιρείες που δίνουν λύσεις, που είναι καλύτεροι στο χώρο τους, αν θέλετε. Με την IBM έχουμε βγάλει μαζί κάποια mobility solutions. Με τη Cisco δουλεύουμε μαζί για τη βελτίωση του connectivity. Με τη Microsoft έχουμε δώσει λύσεις μαζί και θα έρθουν και άλλες για τη βελτίωση του collaboration. Και εδώ και χρόνια δουλεύουμε μαζί με την Google για να αλλάξουμε, για να βελτιώνεται συνεχώς το Android, για να γίνεται πιο ασφαλές και πιο business, αν θέλετε, friendly ή secure το Android. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα δουλεύουμε και για το Android Enterprise που θα έρθει με το Android 11. Τι λέμε? Συνεργασίες. Με τους μεγάλους, γιατί προφανώς αυτοί δίνουν λύσεις, αλλά και με οποιονδήποτε άλλο μπορεί να δώσει κάποια λύση σε κάποιο πρόβλημα. Είμαστε εδώ και τοπικά να βοηθήσουμε και να συνεργαζόμαστε. Η πίστη μας στη Samsung είναι ότι σε αυτή την πρόκληση που όλοι ζούμε, η λύση είναι μαζί. Δεν είναι κανένας μόνος του. Ευχαριστώ πολύ και να μένετε ασφαλείς. Α, μπράβο. Το μικρόφωνο είναι δώρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάρκου. Και τελειώνουμε το session αυτό με τον κύριο Σοκράτη Ζαχάροφ, είναι Business Development Director της D-Link, Effective Remote Working. Κύριε Ζαχάροφ. Μέχρι να έρθετε εγώ να καταθέσω ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Ασχολούμαστε με το remote working, το θεοποιούμε, το ευαγγελιζόμεθα, για να πω ότι είπα και για τον Παναγιώτη, αλλά τελικά όλοι αναζητούμε την κανονικότητα. Το αφήνω ως food for thought. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω και εγώ την προσπάθεια, την πολύ αξιόλογη προσπάθεια σημερινή, Infocom Mobile. Προχωράμε, εξελιζόμαστε, προσαρμοζόμαστε. Από εκεί και πέρα, μιλώντας τώρα για την εργασία εξ αποστάσεως, δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που είπαν οι αξιόλογοι πριν ομιλητές. Θα έλεγα ότι έχουν καλύψει ένα μεγάλο εύρος. Εγώ αυτό που θέλω να πω σαν εκπρόσωπος της εταιρείας της D-Link είναι ότι οι όροι mobile, remote κλπ. Για μια πολυεθνική εταιρεία κατασκευαστική με έδρα τη Ταϊβάν, η οποία είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη του ίντερνετ, η ίδρυση ήταν το 86, είναι πολύ οικίες για μας όροι και τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε από κοντά. Είμαστε άνθρωποι των δικτύων, είμαστε η εταιρεία που βοηθάει και συντελεί τον άνθρωπο να συνδέεται, να διασυνδέεται. Από εκεί και πέρα, η εργασία εξ αποστάσεως έχει πολλές υφές. Πολλούς παράγοντες, ιδεολογικούς, τεχνικούς, ανθρώπινους. Εγώ δεν θα ήθελα, επειδή είμαι και ο τελευταίος ομιλητής, δεν θα ήθελα να κουράσω και θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός. Δεν ξέρω πόσο friendly είναι η παρουσίαση, γιατί έχει κάποια κειμενάκια και γράμματα. Πολύ απλά εγώ θα σας πω πως κάποια διάσπαρτα αποσπάσματα απόψεων και σκέψεων πάνω στην εξ αποστάσεως εργασία
Έχουν ακουστεί πολλά. Έχουν ακουστεί ότι θα επιστρέψουμε πάλι στα γραφεία, στις εταιρείες. Έχουν ακουστεί ότι αυτοί που ήδη έχουν επιστρέψει θα ξαναφύγουν δυστυχώς, γιατί θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί. Εγώ θα μείνω και θα συγκρατήσω τις δύο τελευταίες απόψεις. Η μία είναι από το CEO του Twitter, ο οποίος δηλώνει ευθαρσώς πως πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει δεδομένο πλέον και δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στους τρόπους τους παλιότερους. Ένα είναι αυτό και μια διαχρονική άποψη από την νεοφερμένη τότε CEO της Yahoo, που είχε πει το 2013 πως η εξαποστάσεως εργασία παρουσιάζει προβλήματα ταχύτητας και ποιότητας απόδοσης, ας το πούμε, και της επίδοσης των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν θα μείνουμε εκεί πέρα και θα πούμε το εξής. Σίγουρα είναι σεβαστή αυτή η άποψη, όμως πλέον η εξαποστάσεως εργασία δεν είναι ένα τρέντ, δεν είναι μια τάση, είναι σίγουρα μια ανάγκη στη νέα πραγματικότητα που ζούμε. Έρχεται λοιπόν η D-Link και λέει πως εγώ θα το προσεγγίσω λίγο πιο τεχνοκρατικά, γιατί έτσι είναι και η φύση της εταιρείας, κατασκευάστρια εταιρεία, και θα πω το εξής. Πρέπει πρώτα απ' όλα, τα πρώτα βήματα για κάποιον που εργάζεται εξ αποστάσεως είναι να μερικοί παράγοντες, όχι τόσο τεχνικοί, όσο ακόμα και περιβάλλοντος παράγοντες, όπως είναι σε ποιο χώρο θα εργαστούμε. Στο κήπο μας, στο σπίτι μας, στην αυλή μας, στην ταράτσα μας, οπουδήποτε. Δεύτερος παράγοντας, πόσο συχνά θα εργαζόμαστε από αυτόν τον χώρο και τι ανάγκες θα υπάρχουν. Τρίτος, οι απαιτήσεις σε bandwidth. Φυσικά, σε αυτό το κομμάτι άπτεται καθαρά στους ISP providers που μιλήσαν και προηγουμένως και που από τη στιγμή που μας παρέχουν καλό κομμάτι, καλή ταχύτητα ίντερνετ, από εκεί και πέρα αναλαμβάνουμε εμείς σαν εταιρεία. Και θα είναι εξ αποστάσεως εργασία σε ένα χώρο που θέλει πιο πολύ καλωδιωμένο δίκτυο, που θέλει πιο πολύ ασύρματο δίκτυο. Και τέλος, οι πληροφορίες και αυτά που θα ανταλλάζουμε από την εξ αποστάσεως εργασία, τι παράγοντας ασφαλείας θα υπάρχει. Για έναν casual, λοιπόν, συνηθισμένο χρήστη που δουλεύει εξ αποστάσεως, ένα πολύ βασικό εργαλείο είναι τα λεγόμενα USB Hub που έχουν λανσαριστεί τώρα τελευταία ή Docking Station. Μιλάμε λοιπόν για τον εξοπλισμό της D-Link που παρέχει ουσιαστικά ένα κόμβο στο οποίο μπορούμε να ρίχνουμε πάνω όλα μας τα προϊόντα, τα streaming που στριμάρουν, που έχουν USB-C ports, τα περισσότερα πλέον, κινητά και ούτω καθεξής. Ο βασιλιάς στην εξαποστάσεως εργασίας στον χώρο μας, αδιαφυσβήτητα, είναι ο router. Το router, ο διακομιστής, όπως θέλετε πείτε το. Και γιατί είναι ο βασιλιάς? Γιατί αυτός αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να διαμοιράσει το καλό ή όχι σήμα που λαμβάνουν και την ταχύτητα ίντερνετ από τους providers. Εκεί πέρα, λοιπόν, μιλάμε για ταχύτητες, Wi-Fi 5, τα router αναλαμβάνουν με τα χαρακτηριστικά τους να μοιράσουν και να βάλουν και προτεραιότητες στον τρόπο που θα μοιράζεται το δίκτυο και θα το διαχειριζόμαστε. Πολύ σημαντικό. Άρα πολύ σημαντικά και τα χαρακτηριστικά που έχουν. Όπως τα καινούρια router D-Link που μιλάμε για τεχνολογίες MU-MIMO, δηλαδή multi-users, πολλοί χρήστες, πολλά multi-inputs, πολλές είσοδοι και multi-outputs, δηλαδή πολλά πράγματα που φεύγουν, τα ανεβάζουμε, upload και ούτω καθεξής. Όπως επίσης, quality of service, δηλαδή μηχανισμοί που μας βοηθάνε μέσω του router να κάνουμε prioritize, να βάζουμε προτεραιότητες, ποια είναι σημαντικά και πιο σημαντικά tasks για να κάνουμε μέσα στον τρόπο λειτουργίας μας. Και τέλος, καταλαβαίνετε ότι όσο και καλά να είναι τα hardware, αν δεν υποστηρίζονται από σοβαρό software που μέσω αυτού διαχειριζόμαστε τον εξοπλισμό, δεν κάνουμε τίποτα. Ας μιλήσουμε όμως και λίγο για την επόμενη γενιά του Wi-Fi 5, που είναι το Wi-Fi 6.
ουσιαστικά και πολύ απλουστευμένα, είναι η επόμενη γενιά ταχύτητας ασύρματων δικτύων και ούτω καθεξής όσον αφορά τον εξοπλισμό που υιοθετεί το Wi-Fi 6. Είναι σημαντικό διότι πλέον οι ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν παλιά. Άρα έχουμε και μεγαλύτερη ανάγκη για σωστή και μεγαλύτερη ταχύτητα. Διαχείριση της ταχύτητας και μεγαλύτερη ταχύτητα. Το Wi-Fi 6 φτάνει ως και 40% μεγαλύτερη ταχύτητα από την τεχνολογία Wi-Fi 5 που έχουμε τώρα. Φυσικά και εδώ υπάρχει μια πλήρη γκάμα, router από την D-Link. Από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε τα πολύμπριζα που μοιράζουμε το ρεύμα και δίνουμε στις συσκευές μέσα στο σπίτι μας και λειτουργούν. Φανταστείτε λοιπόν, τώρα με τις ανάγκες που έχουν αυξηθεί και σε επίπεδο ίντερνετ και remote working, ότι χρειαζόμαστε ένα, ας το πούμε, πολύμπριζο που να διαχειρίζεται και να μοιράζει το δίκτυο. Το σήμα δηλαδή που παίρνουμε από τους provider. Εδώ πέρα λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι το switch πολύ απλοϊκά είναι το πολύμπριζο του ίντερνετ που βοηθάει πάρα πολύ και εδώ να το διευκρινίσω όσον αφορά στο στήσιμο του home office μας, στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, ενσύρματα. Και επειδή το, όπως και να το κάνουμε, το ενσύρματο δίκτυο ακόμα είναι πιο αξιόπιστο γιατί δεν δέχεται παρεμβολές ή κάτι άλλο, όπου μπορούμε να χρησιμοποιούμε ενσύρματο με τη βοήθεια switches τα οποία μοιράζουν ενσύρματα το δίκτυο, είναι καλό και πρέπει να το υιοθετούμε. Όλα τα προϊόντα, όλες οι τεχνολογίες, ασχέτως της εταιρείας και κατασκευαστή, πρέπει να είναι εύκολα, plug and play, δεν είναι όλοι γνώστες τεχνικοί και στο γραφείο μας και στο σπίτι μας μάλλον, στο καινούριο γραφείο μας, δεν έχουμε έναν τεχνικό IT να μας υποστηρίζει. Άρα, συνεπώς, τεχνολογίες plug and play, τεχνολογίες quality of service που μας βοηθάνε να κάνουμε ιεραρχία των διαφόρων εργασιών μας. Το VPN, όπως είναι το Virtual Private Network, πρέπει πλέον να το υιοθετούμε για λόγους ασφαλείας. Και τέλος, DNS, Dynamic Domain Name System, όλα αυτά συνάδουν και δίνουν μια εικόνα οργανωμένη, συγκροτημένης υποδομής για να μπορούμε και εμείς από το σπίτι μας να εργαζόμαστε με ασφάλεια. Εμείς πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Τώρα, επειδή είπα για ασφάλεια και συμφωνώ πάρα πολύ για τους λόγους ασφαλείας και πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των δεδομένων, η D-Link και όχι μόνο, πάμε ένα βήμα παραπάνω και ας το πούμε, συστήνουμε και τα 4G routers. Ουσιαστικά τι είναι το 4G router, σου δημιουργεί μια backup δυνατότητα πολύ πιο ασφαλή, με προστασία για τα δεδομένα, πολύ πιο κλειστό δίκτυο να δουλεύεις και έτσι είτε για λόγους ανεξαρτησίας, αν πέσει το δίκτυο, είτε για λόγους προσωπικών ανταλλαγών δεδομένων που για κάποιες εταιρείες είναι πιο secure πρέπει να είναι, εκεί πέρα μπορούμε να απευθυνθούμε καθαρά σε τεχνολογίες 4G router με SIM καρτούλα από οποιοδήποτε provider και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι όμως μόνο για το home office, ακόμα και σε μέρη που δεν υπάρχει ίντερνετ, υιοθετούμε ένα 4G router με SIM καρτούλα και έχουμε οπουδήποτε, όχι μόνο εμείς ήδη προσωπικά δίκτυο, αλλά όλη η ομάδα και οι συνάδελφοί μας. Τέλος, να πω ότι η D-Link με η δική της συνεισφορά σε όλα αυτά είναι να μπορεί στο remote χώρο που εργαζόμαστε να προσφέρει, να διαχειρίζεται σωστά το δίκτυο που παίρνουμε από τους provider, να το επεκτείνει και να το ενισχύει, να το διασφαλίζει με 4G και 5G routers που αναφέρθηκα μόλις τώρα, και τέλος, να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε όλο αυτό μέσω application και εφαρμογών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδοτικό. Άρα, κλείνοντας λοιπόν, να σας πω το εξής. Πριν αναφέρθηκα στην CEO της Yahoo που το 2013 είχε πει πως θυσιάζουμε στο βωμό του remote working την ταχύτητα και την ποιότητα της εργασίας. Αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο και δεδομένο. Σίγουρα θέματα όπως είναι εταιρική κουλτούρα υπάρχουν κάποιες μεταβατικές καταστάσεις τώρα όσον αφορά στο remote working. Όμως μπορούμε
αξιοπρεπώς να δουλέψουμε από το χώρο μας με τεχνολογίες, όπως αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές, που πλέον μας λύνουν τα χέρια και μας βοηθούν. Εγώ θα ευχηθώ να είμαστε όλοι υγιείς και να μην έχουμε ούτε δεύτερο κύμα, κάτι που είναι δύσκολο, αλλά ακόμα και αν το έχουμε να το διαχειριστούμε αναλόγως, και θα ευχηθώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας να αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε στις αυριανές ανάγκες που θα αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τελειώνει το 10ο Mobile Connected World, ίσως από το πιο περίεργο συνέδριο όλων των εποχών. Ήταν ένα πείραμα. Δεν ξέρω αν πέτυχε ή όχι. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε, αλλά μας λείψατε. Του χρόνου πάλι.